Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Σεζόν 5 Πάρη. Ψσ... Ανυπομονούσα. Πάρα πολύ. Είναι, είναι, ωραίο νομίζω ότι αυτό το διαλυματάκι μας κάνει πάρα πολύ καλό. Μας κάνει πάρα πολύ καλό. Ε, μας κάνει καλό να μην ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Το πείτε, το... Εντάξει, χθες το αποφασίσαμε. Χρειάζεται νομίζω μια, ένα urge. Μια Μπράβο. Έτσι... Και έναν αυθορμητισμό. Ε Και ε κάνει καλό μάλλον Κάποιε φορέ, τι περισσότερε, να μην ξέρουμε και το θέμα. Νιώθω ότι μπορεί να τσουλήσει η κουβέντα λίγο πιο εξερευνητικά. Εντάξει, δεν γίνεται πάντα, και ειδικά αν έχει καλεσμένο, έχει μια ιδέα και κάποιε φορέ καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί μα έγινε μια παρέμβαση ότι κάθε φορά που μιλάμε για AI λέμε ανακρίβειε. Εγώ αυτό που υποστηρίζω ακράδαντα και ναι. που αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να αντιταχθεί. Από τα άτομα τα οποία μα χαρακτήρισαν ω τσαρλατάνους στο AI, ναι. ε, είναι ότι πλέον ρε παιδί μου ακούει πάρα πολλέ εταιρείε ότι κάνουν κάποιο ML, AI Generative, AI, Generative AI και όλα αυτά. Και άμα σηκώσει και δει από κάτω τι υπάρχει, υπάρχουν στην καλύτερη περίπτωση. Excel. νομίζω ότι ούτε καν ένα Excel. Δηλαδή είναι ένα τυχαίο ή απλά χτυπάνε ένα GPT API, ας πούμε και κάτι ναι. έτσι αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να μείνουμε εκεί. Πού θα ήθελες να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ε, θα κάνω, θα ρισκάρω okay. και θα πω ότι ανακοινώνουμε και Docker Athens. Έχουμε ανακοινώσει Docker Athens τη στιγμή ναι. που θα βγει αυτό το επεισόδιο. Σωστά. Ώστε να γίνουμε ρεζίλοι αν δεν το έχουμε φροντίσει μέχρι τότε. Καλά κάνεις. Ε, οπότε επειδή προφανώς δεν έχουμε ιδέα για τις λεπτομέρειες Δείτε την περιγραφή κάτω. θα πείτε docker.gr και τα λέω Το docker.gr και θα έχει event εκεί πέρα. Ε, το οποίο λογικά θα κάνουμε ένα catch up από το DockerCon τώρα με ανακοινώσει κλπ. Και τι mm. έπαιξε. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και λίγο παραπάνω πράγματα και για το build. Έτσι, αν μπορώ mm. να, να βγάλω έτσι μια ατζέντα στα γρήγορα. Για αλλά το build δούμε... εννοείται, για το Docker build ή για το build program, α πούμε. Δεν ξέρω το... για, για, γενικότερα για τον docker build και νομίζω είναι καλό να δούμε λίγο πως ξεκίνησε, τι εισάγει το buildkit και που θα ήθελε να πάει το, mm. το build ας πούμε γενικότερα Η διαδικασία του να κάνεις build ένα image στο docker νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον όλο αυτό οπότε νομίζω θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γύρω από αυτό θα δούμε βέβαια. Θα, θα συζητήσουμε πάρα, και λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα το θα ανακοινώσουμε Docker Meetup. Έχουμε πει ότι φέτο θα το τρέξουμε. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό. Έχουμε προβλέψει γι' αυτό και θα το κάνουμε. Νομίζω ότι. Θα κάνω ένα δεύτερο. Εγώ θα ρισκάρω μια δεύτερη φορά και θα πω ναι. ότι εκτό από προόπτου, μία φορά τι έξι εβδομάδε, δηλαδή μία φορά τον 1,5 μήνα, θα έχουμε και ένα event για το Docker Athens User Group. Γενικότερα containers, uh, devops και όλη την γύρω γύρω μπρέλο. System administration ας πούμε, ναι. Ωραία. Και εννοείται, όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για παρουσιάσεις, οπότε αν κάποιος θα ήθελε να μοιραστεί... Θα το κάνουμε και πιο εύκολο από φέτος, έχω κάποιες ιδέες. Το... Αλλά μην ανακοινώσω και άλλα πράγματα χωρίς να έχουμε φτιάξει τίποτα. Ναι, νο, 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 νομίζω έχουμε ήδη. Ιδέη... Ε, αρκετά μεγάλη έκθεση ναι. ε, στο να γίνουμε ρόμπα. Πριν, εμ, πριν συνεχίσουμε στο θέμα, θα σου πω ένα πράγμα που κάναμε με το Σόρσλερ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και να σου πω να αλήθεια και εγώ, επειδή έχει περάσει τόσο καιρό πλέον, και όταν λέω έχει περάσει τόσο καιρό, ενώ μάλλον είναι 10 χρόνια πλάς όλα αυτά που σου λέω. Εμ, σχεδόν σε κάθε event που πηγαίναμε, και πηγαίναμε σε αρκετά, πάντα είχαμε κάτι να ανακοινώσουμε. Mm -hmm, ναι. Σωστό. Δηλαδή. Και αυτό ξεκινάει από το. Γιατί OK, κάναμε κανένα δύο παρουσιάσει και μετά ξεκίνησαμε να δουλεύουμε μαζί, όπου άρχισε να γίνεται σοβαρό το πράγμα. Και η πρώτη παρουσίαση που κάναμε μαζί, την οποία την έχουμε και τώρα στο, στο NAS, ήταν στο, σε ένα event τη E-STEC, που είναι ένα φοιτητικό οργανισμό ηλεκτρολόγου-μηχανικού. Και λέγονταν Dreamers become winners. Είναι η πρώτη μου, νομίζω, παρουσίαση στα αγγλικά. Να ναι, είναι, είναι υπάρχει αυτή, αυτή υπάρχει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον τόνο του χρώματος του, της φάτσα μου να πηγαίνει, ρε παιδί, από το νορμάλ στο κόκκινο, ξέρεις, στη Έτσι της Έτσι όπως γίνεται το φως εδώ <laughs> πίσω, <laughs> ναι. Απλά χωρίς φως από πίσω. <laughs> και εκεί είχαμε ανακοινώσει πρώτη φορά ότι πλέον μπορείς να γράφεις κώδικα και σε κινητό Android. Ω! Oh! Αυτό ήταν τότε. Είμαι 99% σίγουρο. Πού τα θυμάσαι, Ρεάτιμο, όλα. Είσαι πολύ δυνατό. Ε, αυτό το θυμάμαι γιατί κατεβάσαμε τα βίντεο εσύ τι προάλλε. Όλα. Να τα έχουμε στο αρχείο. Και, και από το YouTube είχαμε βρει και κάποια άλλα. Ναι. Επικά βίντεο. Ναι, ναι. ναι. Επικά. Βίντεο. Επικά. Θα, τα... θα τα ανεβάσουμε κάπου. Αν θα... θεωρεί ότι είσαι σε αυτά τα βίντεο, mm. ξέρετε εσεί για του οποίου μιλάμε, ποιοι είστε. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα, θα περάσετε πάρα πολύ καλά mm. να τα δούμε μια φορά παρέα. Και μια λοιπόν, ωραία, οπότε μου αρέσει το θέμα. Ε, άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι η στιγμή να πούμε ότι θα συμμετέχουμε στο OpenConf. Σωστά. Ε, αν κάποιο θέλει, ε, έχουμε και κωδικό, μικρή κουβέντα για εκτός το από ό,τι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Τον έχουμε και κάτω. Το πώ ακριβώ να mm. το γράψετε, άμα θέλετε. Πέρα όμως από αυτό, θα είμαστε ασημένιοι sponsors. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ανακοίνωση προϊόντος στο OpenConf. Ε, Βεβαίως. Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα. Όπου βρισκόμαστε, υπάρχει και μια ανακοίνωση και θα έχουμε να ανακοινώσουμε ένα, ένα καινούριο προϊόν. Το οποίο. Ε, θα είναι, θα κάτι. πούμε κάτι γι' αυτό ή όχι. Δεν θα πούμε. Το μόνο που εγώ θα πω είναι το ότι, σαν ιδέα, το επεξεργαζόμαστε πάρα πολύ καιρό. Mm -hmm. Ναι, είναι, είναι πάνω από χρόνο νομίζω. Είναι σίγουρα πάνω από χρόνο. Θα σου λέω ότι μπορεί να είναι και δύο χρόνια που συζητάμε για το αν κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν και πώ. Και... Σίγουρα ήταν στην εταιρική παρουσίαση πέρυσι πάντω. Ναι, γιατί μια φορά, δύο φορέ το χρόνο μαζευόμαστε όλη η εταιρεία για μια εβδομάδα και δουλεύουμε όλοι μαζί από εδώ και παρουσιάζουμε, κάνουμε κάποιε παρουσιάσει. Πώ πηγαίνει η Logic, τι έχει κάνει, οικονομικά καινούργια πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει υπάρξει και συζητάμε και ιδέε για το μέλλον. Και είναι κάτι που, σαν όνομα, έχει εμφανιστεί πάρα πολλέ φορέ. Και άντε, θα δώσω ένα τελευταίο hint και θα πω ότι επειδή κάτι το κάνουμε εμείς, δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε κάτι κάπου και το δώσουμε ένα όνομα και μας αρέσει, αλλά μετά παλιώς και φύγει, το επαναχρησιμοποιούμε το όνομα και φτιάχνουμε ναι. κάτι καινούριο με αυτό. Ναι, σωστά. Οπότε αυτό είναι επαναχρησιμοποιημένο σαν όνομα. Άρα αν κάποιο πάει... Αν κάποιο κοιτάξει κάποια open source contributions που έχουμε κάνει, αυτό κάπου υπάρχει. Μου αρέσει, μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. κάπου υπάρχει. Ωραία. Ε, και ήταν και για παρόμοιο σκοπό. Ε, ναι, ναι. ναι, ναι. Πολύ κοντινό σκοπό. Το όνομα πηγαίνει εκεί. Ωραία, οπότε αφού κλείσαμε τα, τα νέα, ναι. ε, έχουμε κάποιο άλλο νέο. Α, παρουσίαση, πάρει κασιδιάρη, Django Day, Copenhagen. Day Copenhagen. Ε, εκεί παρουσίασα μια βιβλιοθήκη που έχουμε φτιάξει η οποία είναι για Django και είναι για διαχείριση rich text, δηλαδή κείμενο το οποίο έχει πάνω bold italics εικόνες μορφοποιημένο κείμενο και έχουμε φτιάξει μια βιβλιοθήκη η οποία αυτό το κάνει εύκολο για το Django, όχι μόνο με την έννοια ότι πήγα και πέταξα έναν editor φροντίζει για την ασφάλεια αυτού του πράγματος γιατί αυτό έχει θέματα ασφαλείας τα οποία πρέπει να προσέξω όπως είναι τα access attacks και όπως πρόσφατα έμαθα ότι αν έχεις ένα ID σε ένα HTML element αυτό πάει και στο βάζει στο Window. Αυτό δεν είναι πολύ ακραίο πράγμα. Α, τρομερό, ναι. Ε, φροντίζει για θέματα performance, γιατί ειδικά με μορφοποιημένο κείμενο μπορεί να είναι από blog post μέχρι ολόκληρα έγγραφα. Οπότε αν απλά το πετάξει στη βάση δεδομένων σου αυτό και θα μεγαλώσει πάρα πολύ τα queries, θα είναι select star, mm -hmm. δηλαδή φέρε όλο το table, αλλά και θα κάνει fragmentation στο table. Οπότε ακόμα και αν φέρνει. Επόλοιπα παιδεία αυτό το επιβαρύνει. Οπότε δίνουμε κάποιε διευκολύνσει γύρω από όλο αυτό. Ακούγεται απλό και απλό είναι, αλλά δεν είναι πάνω απλό. Όχι, δε, Νομίζω ότι η έννοια μια βιβλιοθήκη είναι είτε να υλοποιήσει κάτι το οποίο είναι περίπλοκο και να, να σου δώσει μια απλή διαπαφή, είτε και απλά να κάνει. να, να, να σε βοηθήσει να έχει μια καλή πρακτική στο πώ κάνει κάποια πράγματα και να είναι mm. πολύ εντοπισμένη. Και νομίζω ότι το, το Django Pros mm. που είναι η βιβλιοθήκη για την οποία μιλάμε, το κάνει πολύ καλά. Mm -hmm. δεν θα δω, δηλαδή. Απλό είναι, αλλά όλα είναι απλά. Άμα το σκεφτεί, ναι, δεν είναι. Ναι. Ε, ακόμα δεν κάνουμε τουλάχιστον ε, rocket science. Ναι, νομίζω. Όχι, ναι. εντάξει, okay, δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε, δεν κάνουμε ακόμα. Αλλά ποτέ δεν ξέρει. Για πες. Yeah, λοιπόν, σήμερα πάρει, αφορμόμενος και από ένα γεγονό που μου έτυχε τρασπανώ σχετικά πρόσφατα ε, και το επεξεργαζόμουν τον τελευταίο καιρό, mm. θα ήθελα να μιλήσουμε για την διαχείριση κρίσεων. Α, ναι. Ε, και το κατά πόσο... Πώς καταρχάς μπορείς να διαχειριστείς καλά μια κρίση. Συνέβη κάτι κακό. Βγήκαμε εκτός μιας προθεσμίας. Ε, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Αλλά και πώ μαθαίνοντα εσύ ότι κάτι πήγε στραβά, μαθαίνει ότι υπήρχε ένα κενό ασφαλεία στην εφαρμογή ή οτιδήποτε άλλο, το πώ διαχειρίζεσαι εσύ αυτή την κατάσταση και πώ Απαντά, πώ φροντίζει να υπάρχει συνέχεια και το καθεξή, βοηθάει και του πελάτε σου, αλλά και τα άτομα τα οποία ε, δουλεύουν μαζί σου. Mm -hmm. Και για να δώσω λίγο παραπάνω συγκείμενο, γιατί προ το παρόν μιλάω αρκετά γενικόλογα, θα ξεκινήσω περιγράφοντα λίγο το περιστατικό το οποίο έτυχα να δω το τελευταίο καιρό και να το πιάσουμε από εκεί και προφανώ μετά το, το προχωράμε. Το περιστατικό έχει ω εξή. Ε, μία υλοποίηση η οποία έπρεπε να, να γίνει προ το τέλο που θα παραδιδόταν αυτό το προϊόν, α πούμε, η υπηρεσία δεν έχει πολύ σημασία. Ε, ανακαλύφθηκε ένα, ένα, σφάλμα που είχε, είχε ένα bug σε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση κλπ. Αυτό έγινε, α πούμε, μια-δυο μέρε πριν παραδοθεί η υπηρεσία. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ε, διορθώθηκε αυτό το σφάλμα και έγινε και μια μεγάλη ανάλυση ότι παιδιά είχαμε αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούσαμε να βγούμε με αυτό. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, μια ανάλυση του, του τι συνέβη τελος πάνω και λοιπά. Πάνω σε αυτό, ε, οι απαντήσει οι οποίε υπήρχαν στην ανακοίνωση, α πούμε, αυτή, ότι ξέρετε τι, κάτι δεν πήγε καλά, υπήρχαν και απαντήσει τύπου πολύ άσχετε με το πρόβλημα το οποίο προέκυψε και ξεκίνησε ένα ένα Μια επιθετικότητα τέλο ναι. πάντων προ το Α, γιατί κάνουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάνουμε αυτό με τον άλλο τρόπο, να. γιατί κάνουμε τον άλλο με τον τρίτο τρόπο. Mm -hmm. Και πιάνοντα από αυτό, θεωρώ ότι πρώτον είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια όταν κάτι αρκετά σημαντικό έρχεται στο φω ε, και το ανακαλύπτει κάποιο. Mm -hmm. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό άτομα, ειδικά άτομα τα οποία έχουν κάποια ισχύ ε, στο άτομο που εισαγωγικά έφταιγε για αυτό το πραγμα mm -hmm. Ε, να το αντιμετωπίσουν πολύ σωστά αυτό, ώστε να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη μία να υπάρχει διαφάνεια και από την άλλη να υπάρχει ένα κλίμα στη διαχείριση κρίση, το οποίο επιτρέπει και ενθαρρύνει μάλιστα την, ε, τη διαφάνεια αυτή στο να ισχύει στο μέλλον. Mm -hmm. Αυτό είναι το, η πολύ μεγάλη μου εισαγωγή ε, ε, για το θέμα και θέλω λίγο να δούμε πώ. Άρα, τη σημαντικότητα. Του να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερη πληροφορία γίνεται σε μια διαχείριση κρίσης. Είτε αυτό λέγεται, παίρνω κατά λάθο το dump της βάσης του staging και την power production. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό. Κανένα δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει Κανένα αυτό. Κανένα σε αυτό το δωμάτιο δεν το έχει κάνει αυτό <laughs> ποτέ. Ε, είτε αυτό λέγεται, ε, καταστρέφονται αρχεία χρηστών, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο. Mm. Άρα λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι η διαφάνεια, ώστε όλοι να μπορούν να γνωρίζουν την κατάσταση τη γη. Και το πώ μπορεί εσύ να φροντίσει να δημιουργηθεί το κλίμα ώστε αυτή η διαφάνεια να συνεχίσει να υπάρχει. Και αυτό όλο γενικά το λέω για διαχείριση κρίσεων. Σταματάω Θεωρώ το... Λοιπόν, θεωρώ ότι τα πράγματα δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μπορούν να είναι γενικά πάρα πολύ απλά. Παρά αυτό το σουβεράκι, να μην το σκέφτεσαι, αν θα το κουμπά με δύναμη το ποτήρι. Λοιπόν, τα πράγματα μπορούν να είναι πάρα πολύ απλά. Και. Μια πολύ σημαντική προϋπόθεση mm -hmm. είναι πρώτον να αποδειχτείς ότι ό,τι έγινε είναι. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, ώρα, αυτό είναι στο παρελθόν. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι δυσάριστο, βάζει σε κίνδυνο τα πράγματα, αλλά είναι πλέον γραμμένο σε πέτρα αυτό. Και όταν κάτι είναι γραμμένο σε πέτρα, πρέπει να το αποδεχτείς για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία γιατί το Να πας και να αρχίσεις και να, και να αναστατώνεσαι γιατί το κάναμε έτσι και γιατί το κάναμε αλλιώ δεν είναι εκείνη τη στιγμή. Προφανώς και κάνεις το retrospective σου, αλλά το retrospective, δηλαδή η. Πώ το λέγαμε στα. Η, η, η ανασκο... ανασκόπηση. Η ανασκόπηση, κάνει τον. Τον, ανασκόπηση. Απολογισμό mm -hmm. κάνεις τον απολογισμό σου. Κάνει τον απολογισμό σου. Αυτό είναι αφού το έχει διαχειριστεί όμω την κρίση. Okay. Λοιπόν, οπότε, το ένα πράγμα είναι λίγο να το αφήσει αυτό στο παρελθόν για να μπορεί να εστιάσει το τώρα. Και τώρα θέλει, κάτι γνώμη μου, τρία πράγματα. Θε πρώτα απ' όλα ειλικρίνεια και διαφανεια mm -hmm. Αυτό κολλάει πολύ. Έχουμε και ένα επεισόδιο άλλο το οποίο μιλάμε για ειλικρίνεια. Δεν θυμάμαι ποιο είναι και τέλο Αν το θυμηθούμε θα το βάλουμε κιόλα. Για την ανάληψη ευθύνη, για ναι, ναι, το επεισόδιο. Έχει ευθύνη. πάρα πολύ, ναι. Δεν είναι. Προφανώ και πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για πράγματα, αλλά εκεί μιλήσαμε και για τη σημασία τη ειλικρινεια mm -hmm. Σε όποιο level και να είσαι Οπότε ανοίγει χαρτιά. Δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχει ξεκάθαρε προτεραιότητε. Mm -hmm. Και τρίτο, το οποίο προκύπτει θεωρώ από τα προηγούμενα δύο, είναι ξεκάθαρα βήματα μπροστά. Mm -hmm. Και πλέον όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να είναι ανοιχτά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε το εξή: Ότι εμεί θέλουμε να ενθαρρύνουμε να ξέρει κάποιο να βγαίνει και να λέει κάτι. Όχι <εμ>... ο... κάποιο. Θέλουμε γενικά να υπάρχει ειλικρίνεια, να υπάρχει διαφάνεια και αυτό είναι για το καλύτερο γενικά του οργανισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο δεν πρέπει να απολυθεί κάποιε φορέ. Δηλαδή, είναι φορέ που όντω γίνονται λάθη και το λέω γιατί πάω κατευθείαν στο χειρότερο, γιατί το χειρότερο είναι αυτό. Είναι κάποιο να χάσει τη δουλειά του. από πω κάποιο λάθο. Είναι κάποια λάθη τα οποία είναι πολύ σοβαρά και ο κόσμο πρέπει να απολυθεί. Τώρα, θα πάρω ένα ακραίο παράδειγμα και θα πω ότι αν για παράδειγμα κάνουμε κάποιο λάθο και κάποιο χάσει τη ζωή του. Δεν μπορεί, αυτό, δεν μπορεί αυτό το άτομο να συνεχίσει να είναι στην εταιρεία. Και γιατί ακόμα και αν είναι το πιο ειλικρινέ λάθο το οποίο έχει κάνει ποτέ. Mm -hmm. Αυτή είναι τουλάχιστον εμένα η άποψη μου. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια τώρα κάθε φορά και η συνθήκη, αλλά παίρνω ένα ακραίο παράδειγμα. Δεν ξέρετε, υπάρχουν κάποιε φορέ που υπάρχει ένα bridge of trust. Το, δηλαδή, υπάρχει ένα ρήγμα στην εμπιστοσύνη. Το οποίο ρήγμα στην εμπιστοσύνη δεν προκαλείται επειδή κάποιο είναι κακό απαραίτητα. Αλλά επειδή πλέον συναισθηματικά είναι δύσκολο να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή τη σχέση. Αυτό πράγμα συμβαίνει στου ανθρώπου και πρέπει να ξέρουμε πάντα τον ενδεχόμενο. Και ξεκινά από το χειρότερο, γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο πολλέ φορέ φοβίζει και θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Και εγώ θα με ακρηγορήσω λίγο. Θα πω ότι παρόλο παρόλ που αυτό πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όποιο έκανε κάτι και όποιο ε, καλείται να διαχειριστεί κάτι γιατί αυτό είναι το καλύτερο για όλου, εν τέλει. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι το καλύτερο για τον οργανισμό και είναι και το καλύτερο και για το κάθε άτομο γιατί πλέον τα πράγματα είναι καθαρά μετά. Δηλαδή, οποιοδήποτε πει ψέμα ή προσποιηθεί κάτι, το λέει δηλαδή από την πλευρά του, Ο, Α, πείτε, όλα καλά θα είναι. Ξέρω, και μετά σου λέει άλλο τι έκανε και του λες φεύγει. Λέω και αυτή την περίπτωση που υπάρχει. Ε, αυτά δημιουργούν χειρότερα προβλήματα μετά. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, το να πάρα πολύ, οπότε πάμε σιγά σιγά να το ελαφρύνουμε. Και πριν προχωρήσουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι το να κουκουλωθεί κάτι είναι πάντα χειρότερο από το τι έγινε. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πάντα. Ναι, και να κουκουλωθεί, αλλά και να προσπιθεί κάποιο επειδή για κάποιου δικού του λόγου ότι θέλει να αναρρεστώσει ή, θέλει να... Ή δεν εμπιστεύεται ότι κάποιο θα μιλήσει. Να προσπιθεί ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι είναι. Ναι, Για, το... γιατί υπάρχει και αυτό. Πάντα προφανώ υπάρχουν επίπεδα και πάντα μπορεί να προσπαθήσει να, να μαλακώσει την κατάσταση. Mm -hmm. Αλλά νομίζω είναι σημαντικό το, ότι, το να κρύψει κάτι, γιατί θεωρείς ότι δεν θέλει αυτό το πράγμα να μαθευτεί. Όχι, δεν πρέπει. Mm. Μπορεί να μην πρέπει, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά. Υπάρχουν και περιπτώσει που μπορεί κάτι να μην πρέπει να μαθευτεί ή να είναι καλό okay, να μην ναι, μαθευτεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το να μην το κάνει γιατί δεν αισθάνεσαι καλά, mm. να έρθει ο Πάρη και να σου πει: Γιατί ραντόνι το έκανε έτσι αυτό το πράγμα. Mm. Δεν έπρεπε να, να γίνει mm. αυτό το λάθο. Ε, η κατάσταση είναι σίγουρα χειρότερη. Άσε το, 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 το αυτοσχέδιο βαρύδι μου ήσυχο. Mm. <laughs> η κατάσταση είναι πάντα χειρότερη αν κάτι μαθευτεί ενώ έχει αποκριφθεί πριν. Ναι. Mm. Είναι αυτό, αυτό, το, αυτό, ήθελα να πω. Είναι σίγουρα χειρότερη. Λοιπόν, οπότε, ε, προτεραιότητες προτεραιότητε μετά. Ωραία, άρα λοιπόν, το, το, πρώτο πράγμα που καλό είναι κάποιο άτομο να κάνει μια διαχείριση κρίση, μαθαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Μαθαίνει ότι το project δεν θα βγει στην ώρα του. μαθαίνεις... Ανοίγουμε τα χαρτιά μα εκείνη τη στιγμή. Νομίζω το, πιο, το πρώτο σημαντικό πράγμα είναι την πληροφορία η οποία σε οδηγεί στο να στο να έχει αυτό το συμπέρασμα. Έχει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα τι είναι. Ε, δεν θα βγει το προϊόν αύριο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο bug. Δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτή η πληροφορία να την κάνει διαθέσιμη και σε άλλου. ώστε όλοι να είναι στην ίδια σελίδα. Όλοι πρέπει να, έχουν, πρέπει να υπάρχει το single source of truth. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά μα, να βγάλουμε όλη την πληροφορία και να κοιτάξουμε όλη την αλήθεια, την κατάσταση και την αλήθεια κατά επέκταση κατάματα. Δηλαδή, ωραία, ε, πάμε να κάνουμε ένα φανταστικό σενάριο. Αύριο είναι το open Conf mm -hmm. Και εμεί έχουμε συμφωνήσει ότι θα έχουμε για το προϊόν μα κάποια πράγματα έτοιμα. Ένα για παράδειγμα είναι το marketing website. Και δεν έχουμε έτοιμο τίποτα ή δεν μπορούμε να έχουμε το marketing website. Οκ. Okay. Πάμε να δούμε. Γιατί δεν το έχουμε έτοιμο. αύριο Γιατί δεν έχει. Ό, όχι γιατί. Όχι, ποιο έκανε, ποιο στέει. Αλλά τι, γιατί. Τι μα λείπει για να είναι. Μα μας λείπει ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία. οκ. Okay. Τι έχουμε έτοιμα, αυτά. Ωραία. Οπότε βάζει κάτι και βλέπει ποια είναι η κατάσταση. Τέλεια. Τι είναι σημαντικό, πρέπει κάτι να υπάρχει στο, στο domain. Ωραία. Δεν έχουμε το site, δεν έχουμε τίποτα. Τι είναι σημαντικό, ε, μετά από το να υπάρχει κάτι στο domain, κάπω κάποιο να μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μα. Οκ. Okay. Άρα, ε, αν πάμε στο Mailchimp και φτιάξουμε ένα έτοιμο sign-up form και γυρίζουμε τα DNS εκεί, ή ξέρω το βάλουμε με iFrame κάπου. Καλύπτουμε κάποια πράγματα. Mm -hmm. Ναι, ωραία, έφυγε. Άλλη περίπτωση. Άσχετο που ήταν ένα deadline. Έχουμε ε, μία βάση δεδομένων την οποία πάμε και την κάνουμε override. Αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Οκ, okay. συνέβη. Δεν μπορώ, να κάνω, δεν μπορώ να πάρω πίσω τα bytes. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε. Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε είναι τα δεδομένα των χρηστών μα. Mm -hmm. ωραία. Κοντι... Το... ωραία. Τι είναι το πιο κοντινό που μπορώ να κάνω restore, να επαναφέρω στην κατάσταση που ήταν πριν πάμε και διαγράψουμε τα δεδομένα των χρηστών. Πα και, 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 και Βλέπεις, Βλέπει. Οπότε πα και βάζει κάποιε προτεραιότητε και βλέπει τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει στο κάθε τι. Mm -hmm. Και μετά, αφού του μετά λε: Ωραία, αυτό. Αν δεν πετύχει αυτό, κάνει ένα πλάνο και το εκτελεί. Και μετά, στο τέλο, κάνει τον απολογισμό σου πάντα. Ο οποίο μπορεί να είναι εσωτερικό ή μπορεί να είναι και δημόσιο, εξαρτάται. Εσωτερικό εννοώ μέσα στα πλαίσια του οργανισμού, αλλά μπορεί να είναι και κάτι το οποίο το ανακοινώνει. Εμεί, για παράδειγμα, με το Sorsler, ω φορέ είχαμε κάποια θέματα ασφαλεία. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα κενό ασφαλεία το οποίο λεγόταν. Βασικά, όχι, άκυρο αυτό ήταν. Το ξεχνάμε. Κάποια στιγμή μα είχαν φάει ένα μηχάνημα με SSH, brute force, και είχαν αφήσει μέσα κά κάποια αρχεία. Ε, κάποια δείγματα, ότι να ξέρετε ότι σα το φάγαμε. Εμεί κάναμε ένα post mortem γι' αυτό. Δηλαδή, τι είναι το post mortem, ήταν ένα, μια αναφορά η οποία έλεγε ποια ήταν η κατάσταση, τι έγινε και τι κάναμε. Αυτό το κάναμε δημόσια. Άλλε φορέ είχε κάποια πράγματα να μην καταφέρουμε να τα βγάλουμε στην ώρα του, το οποίο δεν είχαμε υποσχεθεί και κάτι, αλλά. Ηταν κάτι που δεν μα άρεσε. Καθίσαμε και κάναμε τον απολογισμό μα. Και είδαμε ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι έγινε, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, Πώ προχωράμε μπροστά. Αυτά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να, να γνωρίζει ποια είναι τα άτομα τα οποία βάλλονται από, από αυτό που γίνεται και να φροντίζει να υπάρχει διαφάνεια ώστε τα άτομα αυτά να, να ενημερωθούν πρώτα απ' όλα. Mm -hmm. Και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο στοίχημα που έχει να κάνει ώστε να διατηρήσει και την εμπιστοσύνη εκεί πέρα. Mm. Γιατί αν ξαφνικά πάω εγώ και μάθω ότι έχει 10 κενά ασφαλεία, έχει οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά τα έχει κουκουλώσει, αμέσω θα σκεφτώ: OK, άμα έχει κουκουλώσει 10 πράγματα, πάρεις πάρει. Mm, μάλλον πάρουν και άλλα 5 ρε παιδί mm. με τα οποία θα έχει κουκουλώσει και απλά δεν έχει τύχη να, να έχουν βγει προ τα έξω. Άρα λοιπόν, κουκουλώντα πράγματα, δημιουργεί μια ανασφάλεια. Να. Και αυτό νομίζω ότι μου δίνει και το, την πάσα για να πάω στο δεύτερο κομμάτι. Και είναι το, το πιο σημαντικό και είναι το πώ τα, τα υπόλοιπα άτομα τη ομάδα και κυρίω τα άτομα τα οποία έχουν την ισχύ να απολύσουν ένα άτομο, να, του, να μην του δώσουν προαγωγή, οτιδήποτε έχει να κάνει ένα άτομο το οποίο είναι ανώτερο από κάποιο άλλο, mm. είτε είναι ο μάνατζερ του είτε όχι. Είναι το πώ μπορεί να διαχειριστεί μια διακατάσταση. Mm να κρατήσει την αυστηρότητα προφανώ του ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το λάθο. Να. ή δεν πειράζει αυτό το λάθος αν μικρό, ή αυτό το λάθο, sorry, αλλά έχει περάσει τα, τα όρια, δεν είναι αποδεκτό καν. Και αφού το κάνει αυτό, δηλαδή αφού κρατήσει ένα σωστό ύφο, να φροντίσει ότι αν το ίδιο άτομο ή άλλα άτομα βρεθούν σε μια παρόμοια κατάσταση ξανά στο μέλλον, δεν θα μπουν στη διαδικασία να το κουκλώσουν. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο να φοβήσει το άτομο και να το εξαναγκάσεις να πει ότι πω πω ξανά γίνεται τώρα μια χαζομάρα δεν είναι μόρα πολύ σημαντική ή έτσι νομίζω εγώ μην το πω τώρα και με ζαλίσουν μετά. Mm. Άρα λοιπόν εκεί πέρα νομίζω είναι που έρχεται και το, ε, το κομμάτι αυτό. Άρα πώς διατηρείς την ισορροπία μεταξύ του δεν είμαστε εδώ πέρα μια παιδική χαρά. Δεν θες να πας και σε, σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ. Αλλά και δεν... Μαζί θα το, θα το λύσουμε τώρα και άμα ξανασυμβεί θέλω να το ξέρω. Ναι. Δεν γίνεται να... Δεν θα ανακοπλωθεί. Είναι αποδεκτό να συμβαίνουν λάθη. Κάποια λάθη τουλάχιστον. Αρκεί να τα γνωρίζουμε και να μπορούμε να τα, να τα πιάσουμε στην ώρα του. Γιατί για παράδειγμα, αν την επόμενη φορά που το, το ίδιο άτομο δεν έχει καταφέρει να ας πάμε στο, στο, κομμάτι του website. Έστω λοιπόν ότι η marketing σελίδα την έχει αναλάβει ο Αντώνης. Ο Αντώνης λοιπόν δεν καταφέρει να την παραδώσει. Ε, το, το, κάνει αυτό διαθέσιμο στην, στην, ομάδα του και μετά γυρνάει η ομάδα του και του λέει «Ω, χάλια, δεν είσαι χάλια προγραμματιστής, ναι, εντάξει, σιγά με τα κατάφερνε και το καθεξής». Άρα λοιπόν του φέρεται λίγο, λίγο περίεργα. Έστω λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό και μετά από ένα μήνα υπάρχει μια, Επόμενη έκδοση τη marketing σελίδα, για παράδειγμα, η οποία πρέπει να παραδοθεί πάλι. Μία εβδομάδα πριν την ημέρα παράδοση, έχει καταλάβει ο Αντώνη ότι δεν θα κάνει πάλι, δεν θα μπορέσει να παραδώσει. Γιατί άλλαξαν τα σχέδια, Γιατί δεν ξέρω, εγώ, δεν έχει πολύ σημασία. Mm -hmm. Εκεί έχει σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο λέει ότι ο Αντώνη θα το κουλώσει, γιατί θα θυμηθεί το πόσο άσχημα αισθάνθηκε την προηγούμενη φορά, δεν θα το κάνει δημόσιο αυτό, δεν θα το κάνει γνωστό στην ομάδα του. Και κατ' επέκταση, ενώ ενδεχομένω θα έχει μια εβδομάδα μπροστά σου να λύσει το πρόβλημα, ξαφνικά θα μάθει τελευταία στιγμή πάλι ότι Α, δεν την έχουμε τη σελίδα. Δεν έχουμε την, την έκδοση. Να. Κοίτα, τι γίνεται. Ξεκινάμε το βασικό. Πάντα. Και γι' αυτό έχουμε μιλήσει. Η συμπεριφορά πρέπει να είναι επαγγελματική. Mm -hmm. Δηλαδή, πάντα μιλάμε για την δουλειά. Δεν μπορεί να πα ποτέ σε κάποιον να πει: Δεν είσαι καλό προγραμματιστή. Δηλαδή. Προφανώ δεν είναι όλοι καλοί προγραμματιστέ, το συζητάμε, ε, αλλά δεν είναι το point. Mm -hmm. Δηλαδή δεν, έχω, δεν, δεν προσφέρει τίποτα στο σκοπό ενό οργανισμού να πάω εγώ να πω στον Αντώνιο ότι δεν είσαι καλό προγραμματιστή. Δεν αφορά τον οργανισμό. Τον οργανισμό τον αφορά αν παίρνει αυτά που θέλει mm -hmm. με την ποιότητα που θέλει στον χρόνο που θα θέλει. Οπότε το μόνο το οποίο έχει να πει είναι το ότι ξέρει τι. Αυτά, αυτές ήταν οι σταθερέ μα. Είμαστε off στι δύο. Για παράδειγμα. Ο κώδικα δεν έχει τα στάνταρ τη εταιρεία. Ποια είναι τα στάνταρ τη εταιρεία, αυτά. Και ο κώδικα δεν βγήκε στο deadline. Ποιο ήταν το deadline, αυτό. Επίση, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση και από κάτι να φύγει και θα κάνουμε και ολόκληρο επεισόδιο. Δεν υπάρχει soft deadline και δεν υπάρχει και hard deadline. Υπάρχει deadline. Over. Μάλιστα. Ή λέμε ότι κάτι. Κι τι... Το deadline το είναι soft hard σε αυτήν την περίπτωση. <laughs> δεν είναι. <έχει> <laughs> είναι deadline. Δηλαδή, αν φύγουμε αυτή την ημερομηνία, πλέον υπάρχουν συνέπειε. Τέρμα. Mm -hmm. <laughs> ε, δεν έχει δε, νόημα. <laughs> Ακούω πολλέ φορέ ότι. Α, βάλαμε deadline αυτό. Τι θα επιβάλλαμε. Αυτό είναι ότι αποφασίσατε ότι θα θέλατε τότε να γίνει κάτι release. <laughs> δεν είναι deadline. Το deadline έχει συνέπειε. Okay. Τι είναι deadline? Η ημερομηνία που πρέπει να βγει στο σινεμά μια ταινία. Ή ένα παιχνίδι στις κονσόλες. Ή το open conf. Παιχνίδι στις κονσόλες, δεν θα το λέγαμε deadline. <Δεν> Γιατί? Γιατί όλα καθυστερούν τώρα. Α, ναι. Ε, ναι. αλλά χάνει το deadline. Δηλαδή αυτό μετά έχει θέματα. Δεν ξέρω αν έχει θέματα. Ναι. Εγώ το Harry Potter στο Switch πάντως το περιμένω το καλοκαίρι. Αυτά είναι πολύ σοβαρά τα συμβαίνουν. Έχουν συνέπειε εταιρείε, πέφτουν οι μετοχέ του, ε, αρχίζουν μετά ρήτρε. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ρήτρα, δεν μιλάμε για deadline. Η ρήτρα, δηλαδή, αν εμεί έχουμε πει θα πάμε με ένα προϊόν στο OpenConf, αν δεν έχουμε τη σελίδα, δεν έχουμε πετύχει το στόχο μα. Και, και δεν, φέτο είναι το OpenConf, δεν του χρόνου, δε, μακάρι να γίνει, ρε παιδί μου, και μάλλον θα γίνει, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, έχει μια ευκαιρία, έχει κάνει μια επένδυση. Ε, μπορεί να σου πούνε: κάνουν... όλοι, 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 όλοι οι οργανωτική επιτροπή έκανα, έκαναν δίδυμα στην οικογένειά του και το ξέρει. Πλέον είναι όλοι εκεί πάνω. Δεν, δεν ξέρει. Όλοι πλέον. δίδυμα ταυτόχρονα. Λέω: ρε, παιδί μου τώρα, ναι. <laughs> Όχι, ναι, καταλαβαίνω τι λε και ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, αυτό. Θα το κάνουμε επεισόδιο. Θα το κάνουμε επεισόδιο, αλλά το λέω γιατί έχει σημασία να ξέρουμε ποιε είναι οι σταθερέ. <laughs> Και οι σταθερέ είναι αυτέ οι οποίε, και πάω πίσω σε αυτό το οποίο λέγαμε, είναι αυτά τα οποία πρέπει να συζητάμε. Ποια είναι σταθερά, ένα deadline, ποια είναι μια άλλη σταθερά, ποια είναι τα τα standards μια εταιρεία στον κώδικα τον οποίο παράγει. Mm -hmm. Αλλάζουν τα standards, αλλάζουν. Δεν αλλάζουν όμω τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε deliver, αλλάζουν όταν κάνουμε τον απολογισμό μα μετά. Πάνω σε αυτό, και ταιριάζοντας με τον deadline βέβαια μπορεί να έχει και εσύ ένα deadline το οποίο να λέει ότι θα κάνουμε release τότε ναι. και να είναι εμ, flexible το, το τι σκόπι θα βάλει μέσα στο προϊόν αυτό. Φυσικά. Αλλά δε, δε, το σκόπι δεν είναι ότι θε. εσύ. Δεν μπορώ εγώ να πω θα κάνουμε ένα προϊόν και να σου βάλω μέσα ξέρω εγώ ένα jpeg, ξέρω εγώ με μια γάτα που κάνει zone out και να σου πω α, ωραία αυτό είναι, flexible το spec. <laughs> το spec έχει κάποια όρια, ναι. <laughs> ναι, ναι, Το spec σου λέει είναι να... Έχεις δει σε κάτι, ε, νομίζω σε ταβέρνες τύπου που έχουν κάποιες επιλογές, κα, κα, κάποια πακετάκια και σου λένε, ξέρω εγώ, παίρνεις, ξέρω εγώ, ε, δι, διάλεξε πια δύο ρεκτικά θες και πια τρία κυρίω και κάνεις εσύ το δικό σου mix and match. Σαν μενού, ας πούμε, ναι. Ναι, σα μενού. Αυτό είναι το flexible spec, αλλά κάτι πρέπει να πάρει στις μέρες. Δεν θα, πει. πεις, α, είναι... Γιατί είναι μια φωτογραφία με σουλάκια. Ναι, μπράβο. <laughs> Ε, έχει δει μια φωτογραφία η οποία έχει κάτι πατάτε και έναν αρακά και λέει ότι άμα την κοιτάξει καλά, φαίνεται σαν να είναι ανάποδα. Και όντω είναι μια φωτογραφία με ένα πιάτο φαγητό. Ναι. Το οποίο φαίνεται ανάποδα. Δεν ξέρω πώ να σου το πω. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι κάποια κάποιο optical illusion τέλο πάντων. Ναι. Αλλά πρέπει να ξέρει ποιε είναι οι αδιαπραγμάτευτε σταθερέ. Γιατί τότε. Ε, στην ουσία, πάμε να πούμε αυτό ωραία. Όταν έχει κρίση, όταν μια κατάσταση φεύγει εκτός ελέγχου, mm -hmm. ο έλεγχος από μόνος του έχει μέσα σαν έννοια την οριοθέτηση. Δεν είναι να πει αν ah, είναι το χάος και τα έχω λέει από έλεγχο. Ο έλεγχο είναι ότι Α, ah, κάτι πρέπει να είναι κάπω έτσι, να βγει τότε περίπου. Mm -hmm. Όταν αυτό αρχίζει και ξεφεύγει. Πρέπει να βγει, να δουλεύει ναι. με έναν άλφα τρόπο, ναι. να μην έχει αρχίζει... ένα χάκερ μέσα, οτιδήποτε. Μπράβο. Και όταν αυτό αρχίζει και έχει συνέπειε, έχει κρίση. Οπότε, ένα. Ειλικρίνεια. Τα ανοίγουμε όλα. Δύο. Ξεκαθαρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Mm -hmm. Γιατί μπορεί να γίνει να νομίζουμε ότι είναι άλλο, αλλά το ξεκαθαρίζουμε άλλη μία. Μετά, προτεραιότητε, ωραία. Έχουμε φτάσει εδώ. Πώ πάμε στο προνόμιο, τι είναι σημαντικό, Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, πάμε στο, στο κομμάτι τη σελίδα. Έχετε το Open -con και δεν έχουμε τίποτα. Τι είναι σημαντικότερο για μα, το οποίο το αφήνω ανοιχτό, Να έχουμε κάτι ή αυτό το οποίο θα έχουμε να είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή εκεί μπορούμε να πάμε να πούμε πώ δεν χειριζόμαστε την κρίση. Α, ωραία. Πάμε και βέτο με το Volt. Volt free. Και όποιο το έμαθε, το έμαθε. Σωστό. Ε, Πολλέ ανακοινώσει σε αυτό το podcast. Υπόγειε όλε. Ναι. Ε, α, πάμε. Volt free ξέρω εγώ που είναι κάτι σου μαζεμένο, το έχουμε έτοιμο. Και το άλλο ε, θα δούμε. Θα το παρουσιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε με, με MailChimp για παράδειγμα. Mm. Δηλαδή για μα, είναι πιο σημαντικό να μην πέσει κάτω από κάποια στάνταρτ. Α το πούμε, η marketing σελίδα δεν μα αρέσει. Το καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε. Και νομίζω το σημαντικό είναι ότι οι κρίσει πάντα θα υπάρχουν. Mm. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν τα πράγματα με τόσο μεγάλο έλεγχο που να μην υπάρχουν ποτέ καταστάσεις, οποίε δεν περιμέναμε mm. να βρεθούμε σε αυτές. Πάμε τώρα όμως σε κάτι το οποίο είπε. Δεν πρέπει ποτέ τα πράγματα να γίνονται προσωπικά. <laughs> δηλαδή και δεν πρέπει να ξεφεύγει από το θέμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που δύσκολε στιγμέ γίνονται αφορμή. Ο καθένα να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να βγάζει τον πόνο του και να μετατρέπει, α το πούμε, την εταιρεία σε ψυχοθεραπευτική συνεδρία, ρε παιδί μου, που εκείνη τη στιγμή τα βγάζει όλα. <laughs> είναι δηλαδή για παράδειγμα. Δεν βγήκε σελίδα. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το γιατί πήρε τελικά το Tailwind CSS και όχι bootstrap εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να, να Δεν έχει νόημα να καθίσει να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Εκτό αν θεωρεί ότι αυτό είναι το πράγμα το οποίο συνέβαλε στο να πα εκεί, αλλά και αυτό θα το κάνει στον απολογισμό. Θα δεν. το κάνει στον απολογισμό, δεν έχει νόημα. Ε, και ούτε μπορεί να αρχίσει να χαρακτηρίζει ανθρώπου γενικά. Και δεν, 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 έχει. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που θα πω. Ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει νόημα. Αν δεν έχει νόημα και έναν απότερο σκοπό, ε, Χάνουμε χρόνο. Mm -hmm. Και το λέω ειδικά στο κομμάτι του επαγγελματικού, γιατί δεν γίνεται να στην καθημερινή σου ζωή και να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ξέρει έτσι, τόσο στρατηγικά και οργανωμένο, και σε ώρα που χαλαρώνει. Ναι. Mm -hmm. ε, πρέπει όμω να έχει ένα σκοπό. Αυτό το οποίο μου περιέγραψε. Μου ακούστηκε λίγο ε, το, ε, τοξικό. Θα τολμούσα να πω, Δεν είναι μόνο το αν είναι κάτι τοξικό ή όχι. Είναι, είναι και το ότι αυτό το, το γεγονό δίνει και το παράδειγμα ε, για άλλα πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Για άλλε καταστάσει. Τεστάρι να δει αν ακούγει το νερό το οποίο ναι, βάζει. Α μάθουμε, δεν σου βάλα πολύ. Μου βάλει πολύ, γιατί μετά ναι. θα πρέπει ναι, να, να, να καταλάβει. Για να φτάνει σκούδι. και για μένα, ναι. <laughs> για πε. <laughs> ε, Προφανώ ένα περιβάλλον δεν πρέπει να είναι τοξικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαπραγμάτευτο. Αλλά ακόμα και με κάτι το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην αισθάνεσαι εσύ ότι είναι μια προσωπική επίθεση. Αλλά αν. Αναλώνεσαι στο να, να ξεψαχνίσεις κάτι γιατί κάτι απλά ήρθε στην επιφάνεια ενώ οτιδήποτε άλλο δεν έχει στην επιφάνεια, δεν, δεν του δίνεις την αντίστοιχη σημασία. Εκεί αυτομάτως οθείς τον κόσμο στο να πάει στην επιλογή άσε μωρέ, θα το φτιάξω μεν ή θα το μαζέψω κάπως το πρόβλημα ή δεν πολύ πειράζει αυτό που έγινε. Αλλά τώρα μην το λέμε και παρά έξω τώρα και, και με ζαλίζουν. Ε. Mm. Δηλαδή είναι πάρα... Άμα φτάσει ένα άτομο να το πει αυτό το πράγμα και να επιλέξει και να θεωρήσει μάλλον ότι η επιλογή του να μην μιλήσει είναι καλύτερη για εκείνο πρώτα από την επιλογή του να μιλήσει, έχει χάσει το παιχνίδι. Γιατί την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει, για θα ξαναγίνει, μπορεί να μην είναι το ίδιο, μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο, μπορεί να είναι κάτι λίγο διαφορετικό, μπορεί να είναι ακόμα και κάτι το οποίο να έκανε ο την πατάτα, α πούμε, την πρώτη φορά και ο Αντώνη να, να φοβηθεί να μιλήσει την επόμενη φορά. Να. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, άμα εσύ δημοσίω πα και πει στον πάρη και γιατί έκανε Tailwind και δεν έπρεπε να βάλουμε Vue, έπρεπε να βάλουμε React και αρχίζει και κάνει μια κριτική η οποία δεν, μπορεί να είναι και η πιο σωστή κριτική. Μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο να μην έπρεπε να μπει το Tailwind εκεί. Μπορεί το, το React να είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία γιατί ότι εκείνη τη στιγμή πιάνεσαι από την διαφάνεια ε, και από, το, από τη θέληση να να κάνει γνωστό σε όλη την ομάδα ένα γεγονό ο Πάρη και αναλώνεσαι στο να χαρακτηρίζει, στο να κρίνει τι επιλογέ που έκανε, οι οποίε θα μπορούσε να τι κρίνει και πριν από ένα μήνα. Και τι οποίε μπορεί να τι κρίνει σε μία εβδομάδα. Δηλαδή, ακριβώ. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι μέρο του crisis management αυτό. Δεν είναι μέρο τη διαχείριση μια κρίση. Είναι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε πριν: ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να, να τα βάλει τα πράγματα κάτω και να δει πώ θα πα από το Α στο Β. Το Α είναι η κατάσταση η οποία δεν είναι χαρούμενη, δεν είναι καλή. Και το Β είναι η κατάσταση η οποία είναι η καλύτερη δυνατή με βάση τη συνθήκη. Που μπορούμε να φτάσουμε. Ακριβώ. Οτιδήποτε δεν προσφέρει να πα από το Α στο Β είναι θόρυβο και ε, μπορεί δι... να κάνει μόνο κακό. Και ειδικά εκείνη τη στιγμή, αυτό ο θόρυβο. Έχει πολύ περισσότερη σημασία από ότι έχει σε μια συζήτηση που γίνεται στο χαλαρό. Γιατί ο... όταν μιλάμε για κρίση, συνήθω κιόλα ο χρόνο έχει σημασία. Mm -hmm. Μπορεί και να μην έχει γιατί τα. Ήταν... Τι να σου πω, Τα ισοπαίδωσε όλα, ρε παιδί μου, και πάμε για άλλα. <laughs> <laughs> Αλλά. Ναι, μπορεί να μην έχει γιατί. Οκ, okay, θα σου πω για παράδειγμα, έχω ακούσει ένα περιστατικό από μια εταιρεία η οποία ήθελε να στείλει ένα newsletter σε νομίζω 100 άτομα και 100 το 10.000 κατά λάθο, το οποίο έχει μέσα μια έκπτωση. Εντάξει, εκεί και ο χρόνο δεν έχει σημασία. Δηλαδή, it's over. Τελείωσε. Ναι. Δεν. Εμ... Απλά οπότε... ρίχνει το site, βάζει ένα πειρατή πάνω και λε: the <laughs> site has been hacked. <laughs> <laughs> και κυματίζει σημαία. <laughs> <laughs> ναι, δεν είναι. Εντάξει, <laughs> δεν... δεν είναι και όλε οι κρίσει ίδιε, αλλά. Εμ... Και αυτό κάπως πρέπει να το διαχειριστείς. Μπορεί να μην είναι τόσο κρίσιμο ο χρόνος, αλλά δεν έχει περιθώρια, πιστεύω, για, για να χάσει για να αναλωθείς. Εμένα με προβληματίζει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει διαφάνεια και το ενδεχόμενο αυτό να είναι αφορμή για να αρχίσει κάποιο να σκουπιδιάζει κάποιον. Mm -hmm. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά σημεία για αυτά κεδά, και τα δύο. Και και τα δύο έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εταιρεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο μεγαλύτερο χαμένο και στι δύο περιπτώσει είναι εταιρεία. στο τέλο τη ημέρα. Ο οργανισμό, τέλο πάντων, που θα που είναι αυτό. Ναι, και ο οργανισμό και, και τα άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτό. Το καθένα προσωπικά, δηλαδή. Είναι κρίμα να είσαι υπάλληλο σε μια εταιρεία που δεν μιλά ή δεν νιώθει καλά να μιλήσει ή για κάποιο λόγο δεν το κάνει ή δεν ενθαρρύνεται για για οποιοδήποτε λόγο συμβαίνει αυτό. Και είναι κακό να είσαι και manager σε μια εταιρεία και να μην μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση. Δηλαδή, ξέρω, τι κατακάνει. Βασικά είναι κάνει και και στο τέλο τη ημέρα η δουλειά των ατόμων όσο αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία. Μια επιλογή είναι να πα και να γίνει individual contributor ναι. που το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Εκεί πέρα την δουλειά σου, δουλειά σου να δίνει όραμα, να βρίσκει λύσει κλπ. σε τεχνικά προβλήματα. Όταν έχει να κάνει με διαχείριση ατόμων, έχει να κάνει και με διαχείριση κρίσεων. Έχει ναι. να κάνει και με διαχείριση το πώ θα βγάλουμε το προϊόν στην ώρα του, πώ θα είναι ο πελάτη χαρούμενο, πώ η ομάδα θα είναι χαρούμενη, πώ θα είναι αποδοτική, πώ θα προχωρήσει μπροστά. Πολύ ώρα υπήρχε που δεν είχα βγάλει ξύδι και ήρθε τώρα η ώρα. Και επίση, για παράδειγμα, ποια είναι μια άλλη κρίση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπολογίσει μόνο κρίσει οι οποίε είναι ε, σχεδόν 100%, -100 εσωτερικέ. Mm -hmm. Παράνομε κάποιε κρίσει οι οποίε επηρεάζονται από εξωτερικού παράγοντε. Ε, για παράδειγμα, δεν γίνεται να είσαι CEO εταιρεία να χρειάζεται να κάνεις μαζικές απολύσεις πολλαπλές φορές και κάποια στιγμή να μην συνειδητοποιεί πρώτα απ' όλα ότι απλά μάλλον δεν είσαι καλός γιατί δεν είσαι εσύ μια εταιρεία για να τρέχεις αυτή την εταιρεία μόνο τα πηγαίνει καλά εσύ και για να τη διαχειρίζεις όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ο τρόπο είναι πάντα ο ίδιο και πάντα κάνει. Την... Και επανέλθω λίγο και στο θέμα, μας, γιατί αυτή τη στιγμή οπλά σταζόξιδι πρέπει έρθω στο θέμα. Κάνει την ίδια ανάρτηση που λε: Τι καλή που είναι αυτή η εταιρεία και πόσο ε, talent έχουμε και είναι όλοι incredible people που έχουμε δουλέψει μαζί που δεν τους ξέρει καν το μεταξύ. Ξέρω εγώ και θα σας βοηθήσουμε να πάτε μπροστά στη ζωή σας και θα πάρετε αυτό το severance package. Και αυτά όλα τα κάνω για να τα διαβάσουμε εμεί, παιδί μου. Αλλά anyway. Εγώ σου το LinkedIn έχει γίνει το καινούργιο τέτοιο. Εντάξει, και ντροπή. Τι, τι τυχερό που αισθάνομαι που είμαι ο πιο καλό σε υπάλληλο στην εταιρεία. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω. <laughs> Με μου φαίνεται λίγο θλιβερό. <laughs> Κλείνει την παρέμβαση. Αρκετά. Αρκετά. Λοιπόν, οπότε έρχεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, οπότε έρχεται η ώρα και κάνει την εσωτερική σου ανακοίνωση και το, και το δημόσιο blog post. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και πρέπει, εγώ λέω, ε, έστω να υπάρχει συνδίκη που πρέπει να κάνει μαζικέ απολύσει. Υπάρχει αυτή η συνθήκη. Κάποιε φορέ είναι μαθηματικά. Αν δεν δηλαδή, τι κάνει, η εταιρεία θα χρειαστεί να πουλήσει περισσότερου μετά. Λοιπόν, δηλαδή, το στρατό δηλαδή, μπορεί να βρει στο μυστήριο. Ναι, ακριβώ. Οπότε ε, υπάρχουν και αυτέ οι συνθήκε. δεν είναι η ώρα όταν το ανακοινώνει οτιδήποτε να πει ε, τι καλή που είναι όλοι σου οι υπάλληλοι. Ή τι. Αυτά τα κάνει για σένα. Τα κάνει για, για, να πούνε τι καλό που είσαι εσύ. Και να μην σε βρίζουν που είσαι άχρηστο. Γιατί είσαι. <laughs> για, να, για να είναι ξεκάθαρο αυτό. <laughs> ε, δεν, ξέρω, όχι, δε, δεν είσαι άχρηστο επειδή κάνει μαζικέ απολύσει. Είσαι άχρηστο όταν από ένα σημείο και μετά την πατά με το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Τρει φορέ. Ναι, δηλαδή. Τουλάχιστον για να μην πω άχρηστο, γιατί είναι πολύ ακυρωτικό και δεν θέλω να ακυρώνω τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ανεπίδεκτο μαθήσεως. Όσο πιο. Για να, το κάνω, για, για, να το κάνω να μείνω κι εγώ to the point. Λοιπόν, είσαι ανεπίδεκτο μαθήσεως σε αυτό το πράγμα. Και όταν ε, κάνει ένα blog post και λε τι καλή που είναι όλοι αυτοί που απολύουμε σήμερα, δυστυχώ και σε αυτή την εταιρεία προσπαθούμε ε, και έχουμε αλλάξει τα πράγματα και. Λοιπόν, πάρε την ευθύνη Πε ότι δεν σου βγήκανε αυτά τα οποία υπολόγισε, τα ρίσκα. Πε ότι αυτό είναι το καλύτερο για την εταιρεία. Και πε και το τι θα κάνει. Επειδή όντω αυτό δεν είναι επιλογή, κάτι που έχουν ευθύνη αυτοί οι υπάλληλοι, εμεί θα κάνουμε το κάτι παραπάνω. Θα του δώσουμε ένα μήνα παραπάνω ε, αποζημίωση. Θα κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να φέρουν δουλειά. Οπότε όποιο θέλει να του γνωρίσει, ξέρει, μπορεί να στείλει ένα email εκεί. Και it's over. Είμαι. Και όσοι γράφουν σχόλια από κάτω, α μην λέμε τι καλό που είναι αυτό ο CEO και τι ωραία και τι τυχεροί που είμαστε που τον έχουμε στον πλανήτη και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Αισθάνεσαι λίγο πιο ελαφρύ τώρα. Πολύ. Αλλά αλλά είναι κομμάτι τη διαχείριση κρίση αυτό. Έχει πάρα πολύ σημασία και αυτό ήταν μία από Μια κρίση η οποία μπορεί να θεωρήσει ότι ακόμα και αυτή η κρίση ήρθε από εξωτερικού παράγοντε. Ναι, έτσι έτσι το ξεκίνησα. Δηλαδή, ενδεχομένω εσύ να το προχώρησε λίγο παραπάνω. Σύγχρονο παράδειγμα που ενδεχομένω να νομίζω ότι ξέρω για ποιο mm. παράδειγμα λε, αλλά υπήρχαν πάρα πολλέ εταιρείε. πω, το λέω, το λέω και γενικά. Να κάνω και ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα που δεν ξέρω όλη την ιστορία, αλλά ποια ήταν αυτή η εταιρεία που ένα CEO αφού του απέλειψε όλου πήγε και βγάλε μια φωτογραφία τη φάτσα που κλαίγει. Δεν το ξέρει αυτό. Και είναι με τα μάτια του μπανου και λέει μόλις απέλησα τη μισή μου εταιρεία, ξέρω, είμαι στεναχωρημένος. It's not about you, πραγματικά. Και δηλαδή, η μισή σου εταιρεία δεν έχει δουλειά και δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο με την οικογένειά τη. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι αυτή, αλλά αυτό έχει γίνει μήνυμα γιατί ήταν, ήταν, ήταν ο τύπο. <laughs> <laughs> δεν μπορώ καν να γελάσω, αλλά γελάω ρε καμότα. Anyway, συνέχισε. Δηλαδή αυτό ήταν ένα. Θα κάνω ένα προ... Σαν... Ένα χωριό όμω. Προφανώ και παίρνω αφορ... αφορμή από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το οποίο ξέρει πολύ καλά ποιο είναι, αλλά είναι pattern αυτό. Δηλαδή δεν mm. είναι, Αν ήθελα να, να πω κάτι για κάποιον, θα έλεγα το όνομα. Δηλαδή όντω με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό, αλλά είναι ένα pattern το οποίο το βλέπουμε. Mm -hmm. Και νομίζω ότι σε κάθε κρίση πρέπει να, να έχει και τον αντίστοιχο σεβασμό στην κατάσταση. Ναι. Δηλαδή. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν, από την άλλη είναι νομίζω σημαντικό και από του υπαλλήλου σου ή από του συνεργάτε σου και από άλλου ανθρώπου, αν όντω αναλάβει την ευθύνη και αν όντω είσαι διαφανή εκείνη τη στιγμή, να μην έρθουν να σε αντιληθοβολήσουν και να σου πούνε ότι. Όχι να μην σου πούνε, α μπράβο, ευχαριστούμε και τέτοια, όπω ενδεχομένω γίνει σε άλλε περιπτώσει, αλλά να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει η επόμενη κρίση, να γνωρίζει την πληροφορία και αυτή στην ώρα που έπρεπε. Και να μην τη μάθουν πιο αργά γιατί δεν θέλει να μπει αυτός ο άνθρωπος πάλι στην ίδια διαδικασία. Γιατί και το αντίστοιχο να πάρουμε και την περίοδο που έστω λοιπόν σε μια εταιρεία η οποία χρειάζεται να κάνει μαζικέ Αν mm -hmm. εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να το διαχειριστεί όσο πιο ανοιχτά γίνεται, να δώσει τη... τις τι λεπτομέρειε στα άτομα, το γιατί γίνεται αυτό, το που αναλαμβάνει την ευθύνη και πιστεύει ότι τα πράγματα δεν, τα υπολόγισε σωστά. Αν έρθουν όλοι εκείνη τη στιγμή και σου πούνε, «ΟΚ, okay, προφανώ δεν μα αρέσει, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Mm. Την επόμενη φορά που θα ξανασυμβεί κάτι, θα το ξανακάνει με τον ίδιο τρόπο. Mm. Αν έρθουν και σου πούνε εκείνη τη στιγμή, Ω, ε, oh, ναι, χάλια, αυτά, είσαι έτσι, είσαι αλλιώ. Δηλαδή και αρχίζουν ναι, ρε παιδί μου και σου έχουν μια επιθετικότητα απέναντί σου. Mm. Την επόμενη φορά θα πει, α δεν πειράζει, θα, θα του απολύσω με ένα email μου, ωραία. Αυτό, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει στην περίπτωση που. Ε, κατά τη γνώμη μου πρέπει ε, στην περίπτωση που σε αφορά κάτι τέτοιο δηλαδή γίνεται μια τέτοια αλλαγή η οποία σε επηρεάζει είναι καταρχάς προφανώς και μπορείς να ασκείς κριτική στον οποιοδήποτε οποιοδήποτε στιγμή για κάποια από τις επιλογές δεν το συζητάμε αλλά αντίστοιχα το παίρνει απόφαση εκείνη τη στιγμή βασικά το παίρνει απόφαση δεν έχει και άλλη επιλογή δηλαδή αποβέχεις την πραγματικότητα προτεραιότητες και είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι οριζόντιο. Είτε είσαι ένα άτομο, γιατί οι κρίσει δεν είναι απαραίτητα. μπορούν να είναι και ατομικέ οι mm -hmm. κρίσει. Είναι βασικά. δεν έχω. Μπράβο. Ένα κομμάτι αυτό το έχω κάνει άρθρο και στο blog μα και είναι αυτά τα οποία έλεγε ο Γιάννη όταν είχαμε κάνει εδώ την παρουσίαση mm -hmm. γύρω από τα προσωπικά retrospectives. Ότι έχει σημασία να έχει κάποια ένα πρωτόκολλο με το οποίο διαχειρίζεσαι τη κριση mm -hmm. Οι μπορεί να είναι και εντελώ προσωπικέ. Το να πα, κάποιο σου κάνει κάτι και απλά αρχίζει και λιθοβολεί, γιατί το λιθοβολό δεν σημαίνει ασκοκριτική. Σημαίνει απλά αρχίζω και εξαπολύω επίθεση στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή το μόνο το οποίο εξυπηρετεί είναι να βγάλει την οργή από μέσα. Στο οποίο καταλαβαίνω ότι και αυτό κάποιε φορέ πρέπει να γίνει, αλλά δεν ταιριάζει παντού. Και ίσω να μην είναι και το πιο επαγγελματικό ναι. πράγμα. Όχι, σίγουρα δεν είναι επαγγελματικό. Γι' αυτό λέω δεν ταιριάζει παντού. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια σκηνικά, α τα ταιριάζει. Τι ναι, να σου πω. Ξέρω, εγώ έρχεται κάποιο στον δρόμο και σε χτυπάει. Ξέρω, εγώ βγάλει βγάλω σε πάνω του κινδύνου. Γιατί δεν ξέρει. Ναι. Λέω. Ναι. Ε, οπότε. Ναι. Ε, βέβαια, να σε χτυπήσει την κοιλιά, πονάει περισσότερο από ό,τι σίγουρα. Ε, εγώ δεν ξέρω. <laughs> <laughs> το είπαμε. Εγώ είχα ακούσει ότι η Σικότη πονάει πιο πολύ. Το ε, οποίο ε, δεν το γνωρίζει. Και μου είπε ότι εσένα σε έχει πονέσει. στο κεφάλι περισσότερο. Ό, στην κοιλιά σε έχει πονέσει. Ναι, αλλά εμεί δεν είχαμε χτυπήματα στο πρόσωπο, σου είπα, γι' αυτό δεν με έχει πονέσει το πρόσωπο. Ούτε, δεν απο, γίνει... ούτε από πλάγια είχατε. Δεν είχε έχει, δεν έχει μεγάλη επαφή ποτέ. Δηλαδή έχει πολύ επαφή, ρε παιδί μου. Στο... Επειδή έπρεπε να πάρει τον πόντο και σταμάταγε εκεί. Ναι, και αν ήταν ανεξάρτητο το χτύπημα, έπαιρνε ποινή. Δεν ήταν μπορούσε να πα και να του ρίξει. Δεν μπορούσε να του στρεσάρει γιατί δεν στην κοιλιά. Στο, στο σώμα, ειδικά σε πιο μεγάλε κατηγορίε, ήταν αποδεκτό να. Φορούσατε προστατευτικό ή όχι. Όχι, αλλά στο σώμα γενικότερα δεν υπήρχε. ήταν πολύ δύσκολο κάποιο να φάει ποινή επειδή χτύπησε πολύ δυνατό στο, στο σώμα. Στο κεφάλι την ναι, έπαιρνε. Δηλαδή, άμα το, 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 το κεφάλι το έκανε γκέλα, ναι. θα... α πούμε, και Άρα δεν έπαιρνε πόντα, Μάρια, να σκλουσιάσει το κεφάλι. Σαijd Κλεισίω στο κεφάλι έπαιρνε πόντο. Άμα okay. η κλεισίωση στο κεφάλι δεν είχε έλεγχο και το παίρνω στο κεφάλι παραμάζωμα. Α, οκ, οκ, οκ. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ποτέ. Δεν είχα φάει ποτέ, βέβαια, μου στο κεφάλι πολύ δυνατό χτύπημα. Έχει ναι. χτύπημα σώμα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Δεν θα το πω crisis management τι πολεμικέ τέχνε, yeah. αλλά άμα το σκεφτεί εκείνη τη στιγμή, αυτό το οποίο σου ζητείτε. Το κάνω λίγο in topic. Είναι σε μια κατάσταση δύσκολη που ο χρόνο έχει σημασία γιατί αυτή τη στιγμή έχει εμείς, τώρα πολεμάμε, διδείτε δηλαδή να πετύχεις το μεγαλύτερο δυνατό στόχο και να το κρατήσεις μέσα στο πλαίσιο της αγωνιστικής μάχης. Ποιο είναι το πλαίσιο της αγωνιστικής μάχης, ο σκοπός μου, δεν είναι εσένα να σου κάνω ζημιά. Ιδανικά θέλουμε να φύγουμε όλοι χωρίς κανένα τραυματισμό, αλλά είναι να πάρω τον πόντο και σταματάω εκεί που αρκεί για να πάρω τον πόντο. Ε, εσύ τώρα δεν το συνειδητοποιεί γιατί το έκανε αυτό, ξέρω εγώ, 20 χρόνια. Αλλά είναι τραγικά δύσκολο όλο αυτό. Όχι, πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ γρήγορα και, και, είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, άμα είναι οριοθέτηση. Ο προπονητή σου, επειδή έφαγε τέσσερι πόντου, αρχίζει και σου λέει ότι είσαι ότι χειρότερο ναι. υπάρχει στον κόσμο. Οι πιθανότητε δεν είναι να πει Α, όχι, δεν είμαι. Ας τα ναι. είναι... ας α τα γυρίσει ολοτούμπα. Και να σου ρίξει το ηθικό πολύ. Και, την επόμενη φορά θα έχει χαμηλότερο ηθικό όταν θα έρθει η ώρα να, να παίξει. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να, να δώσει οδηγίε στο πώ το άτομο το οποίο χάνει εκείνη τη τον αγώνα. Ναι. Μπορεί να είναι, δεν είναι μόνο πολεμικέ τέχνε αυτό, έτσι. Είναι, μπορεί να είναι μπάσκετ, μπορεί να είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει να, ο ο ρόλο του προπονητή, ο οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο ρόλο του manager σε μια εταιρεία. Ναι. Τι είναι, Είναι γνωρίζει μια κατάσταση, να μπορέσει να σου δώσει τι πληροφορίε και την καθοδήγηση την οποία χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, ώστε να έχει τι καλύτερε δυνατέ πιθανότητε να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Mm. Το να κρίνει το γιατί εσύ σκουντούφλησε και έφαγε ένα γκολ ή σκουντούφλησε και έφαγε μια ρήψη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οκ. Okay. Μετά θα πάει και θα σου πει: Ρε, πάει. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Γίνεται κάπω έτσι. Πάμε να κάνουμε προπόνηση για τον επόμενο αγώνα. Αυτό όμω γίνεται την επόμενη μέρα. Εκείνη τη μέρα αυτό που χρειάζεται να σου πει είναι τι. Α, ξέρει τι, είναι αδύναμο αντίπαλο εκεί. Κάνε αυτή την ε, κίνηση. Παίξε έτσι άμυνα. Παίξε έτσι επίθεση. Mm. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει νόημα. Mm. Το να σου πει γιατί τα έκανε κατά. Χαίρομαι πολύ, μπράβο. Ναι, <σχ> <σχ> ναι, ναι, πραγματικά. Χαίρομαι <σχ> πολύ. <σχ> ε, ε, είναι η παγκόσμια αλήθεια. Τα έχω κάνει κατά. Άμα τα κάνει κατά, δεν θα ήμουν πίσω στο σκορ εκείνη τη στιγμή. Μ' άρεσε πάρα πολύ όπω ήρθε αυτό το παράδειγμα έτσι στη μέση. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, γιατί είναι βασικά ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αν ναι. το σκεφτεί, ναι. δεν έχει κάτι διαφορετικό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να βγάλει τα ξεκάθαρα βήματα μπροστά και να μπορέσει να αφαιρέσει την αβεβαιότητα. Γιατί γενικά η αβεβαιότητα δεν. Όχι πάντα, αλλά γενικά δεν κάνει καλό. Και. Yeah. <laughs> δεν θέλω να γενικεύω τόσο πολύ γιατί η αβεβαιότητα απ' την άλλη αφήνει ανοιχτό όλο το περιθώριο τη εξερεύνηση. Αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει κάποια κρίση, η αβεβαιότητα δεν βοηθάει. Και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τη βγάλει όσο πιο νωρί γίνεται από το από το τραπέζι. Και τι σημαίνει αυτό, έχουμε ακούσει και οι δύο μα έχουμε, έχουμε ένα φίλο, ο οποίο ήταν σε μια εταιρεία, μάλλον είναι ακόμα, που κάνανε μαζικέ απολύσει, που δεν ξέρανε ποιο έχει απολυθεί. Και ξέρει, σου θα μάθετε, ξέρω εγώ, την επόμενη εβδομάδα, αν είναι, ή την μεθεπόμενη. Και, και ζει με το άγχο που δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, μάλλον, μάλλον φεύγει, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ξεκινάνε. Κα, ξεκινάνε δηλαδή, αν... κόλπο κάποιοι να φύγουν από μόνο του για να μην του απολύσουν. Σίγουρα είναι. Τι Παραίη, εσύ θεωρείς πολύ ότι, εσύ θεωρείς αυτό. Εσύ ότι οι μεγάλες εταιρείε ε, δρούν συμπονετικά όλα νούμερα είναι. Μας το είχε πει αυτό ένας φίλος που είχαμε γνωρίσει στο εξωτερικό ε, πέρυσι και καθόμασταν έξω και μας έλεγε ότι ειδικά οι εταιρείε από ένα σημείο και μετά είναι, ε, ε, δεν είναι ομάδες. Όταν ξαφνικά ειδικά μιλάμε για χιλιάδες άτομα μέσα. <συγλώδη> Τι, είναι όλα πρόσωπα. Ναι, εντάξει, ισχύει. Πώ γίνεται να είναι προσωπικά, Μπορεί εσύ, εσύ πες μου χίλιου ανθρώπου με του δικού, Δεν νομίζω ότι έχω χίλιου. Κατάλαβε. <laughs> πώ γίνεται, δηλαδή όσο. Καλώς... Εγώ έχω χίλιου φίλου στο LinkedIn, νομίζω. Δεν έχω μετρήσει, δεν ξέρω, μπορείς να δεις. μπορεί να δει. Νομίζω κάπου το λέει. Αλλά πώ γίνεται να μείνει απρόσωπο. Δεν γίνεται βασικά. Ναι. Όσο και αν το καλογιαλείς. Οπότε είναι όλα νούμερα. Ορα, τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε κανένα δυο, ε, πώς τις λένε, αποζημιώσεις. Ε, τους λέμε, ε, και κάποιοι πολύ καλά θα κάνουν και θα ψάξουν να βρουν την επόμενη δουλειά. Και μετά όλοι χαρούμενοι. Ναι, ας πούμε. <laughs> Οπότε, αυτό. Πες. Όχι, για ραπάρισμα πήγαινα. Οπότε, Κάνουμε ένα wrap-up. Έρχεται μια κρίση. Μιλάμε πάντα στα πλαίσια μια εταιρεία αυτή τη στιγμή. Ο οποιαδήποτε κρίση. Έρχεται μια κατάσταση δύσκολη. Ναι. Μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη. Ναι. Για οποιοδήποτε λόγο. Για μένα, πρώτο βήμα είναι ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση. Mm -hmm. Γιατί μπορεί να έχουμε μια εικόνα, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εντελώ το τι είναι κάτω. Συνεχίζουμε και βλέπουμε. Βάζουμε. Κάποιε προτεραιότητε και βλέπουμε με βάση αυτέ τι προτεραιότητε ποιο είναι το καλύτερο πιθανό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Και μετά βγάζουμε έναν αλγόριθμο. Και λέμε, ωραία, πάμε έτσι. Αν γίνει αυτό, κάνουμε έτσι. Και είναι σημαντικό σε αυτό όλο να καλλιεργούμε τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη και το accountability, την υπευθυνότητα. Έχει πάρα πολύ σημασία δηλαδή μέσα από αυτέ τι δυσκολίε. Κατά τη γνώμη μου, καλλιεργούνται οι πιο σημαντικέ αξίε που mm -hmm. μπορεί να έχει. Σαν συνεργάτη, σαν οτιδήποτε. Αυτό. Πολύ ωραίο. Θα, θα, θα μείνω με αυτό, μου άρεσε το, το κλείσιμο. Τέλειο. Οπότε, κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο του πρώτου επεισοδίου τη ναι, πέμπτης πέμπτη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ωραία, φίλε. Βεβαίω. Βεβαίως. Πρώτο επεισόδιο πέμπτη σεζόν. Ανυπομονούσα. Ε, τέλεια. Και τα λέμε. Όχι, δεν τα λέμε. Ε, όχι, έχουμε ενδιάμεσο. Έχουμε αλλά... να προτείνουμε. Έχουμε να προτείνουμε, εννοείται, εννοείται. Α. Θες να ξεκινήσω? Ναι, yeah, ξεκινώ. Λοιπόν, θα προτείνω το blog του Seth Godin, okay. το οποίο το, το παρακολουθώ στο παρελθόν στα μάτια και τώρα το ξαναπαρακολουθώ. Ο Seth Godin είναι, μάλλον είναι ο πρώτος αν όχι από του πρώτους που ξεκίνησαν το digital marketing mm -hmm. γενικά θεωρείται γκουρού γενικά στο, στο, κομμάτι του marketing. Έχει ένα blog το οποίο γράφει κάθε μέρα από κάτι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. άτιμο. Ναι, και έλεγε ότι. Κάπου το έλεγε σε μια συνέντευξη στον Rich Roll, ήταν δεν θυμάμαι, και έλεγε πρώτα απ' όλα τη σημασία του να επικοινωνήσει κάποια πράγματα προ τα έξω. Και έλεγε ότι. πει δείξεις, ανέβαλα, ανέβαλα έλεγα πάντα αν έχω κάτι να πω για να γράψω και δεν το έκανα ποτέ. Ε, ε, κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα το κάνω Κάθε μέρα. Σκόρμε το πρωί, γράφω. Μικρό είναι. Τι... Απλά γράφω μια σκέψη και τη στέλνω. Και έχει κάποια πράγματα που είναι χρήσιμα και μου αρέσει. Και θα πω αυτό κλείνοντα και λίγο ότι από αυτό επηρεάστηκε μιλώντα με τον Άιζα Ασίμοφ, mm -hmm. ο οποίο. Ισακ Ασίμοφ στα ελληνικά. Ο οποίο είναι αυτό που έχει γράψει κάποια μυθιστορήματα, όπω είναι το Foundation, όπω είναι το iRobot. Εμ... Και είναι κι άλλο ένα γνωστό το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα. Ε, πολλά γνωστά, ο οποίο τι έλεγε ο Ισακ Ασίμοφ, ότι εγώ κάθε μέρα ξυπνάω και πάω και κάθομαι στην γραφομηχανή για να κρατάω τα γρανάζια μου λαδωμένα και να λειτουργούν. Και επειδή με αρέσει πάρα πολύ να γράφω και θέλω να το κάνουμε και παραπάνω και αυτό φέτο. Ναι. Παρακολουθώ αυτό και με παροτρύνει. Πολύ ωραίο. Ναι. Ε, εγώ είχα σκεφτεί κάποια πράγματα να προτείνω το καλοκαίρι και είπα θα τα γράψω και τα ξέχασα. Και τα έγραψες αλλά... κανονικά <laughs> <laughs> αλλά ε, θα προτείνω τον browser τον οποίο δοκιμάζω αυτή την περίοδο Ω oh, τέλεια. Ε, λέγεται Arc έχει, έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ε, είναι βασισμένο στο Chrome οπότε το καλό είναι ότι έχει καλό rendering από τον Chrome κλπ ε, παίζουν τα extensions κλπ αλλά ταυτόχρονα έχει Λίγο διαφορετική τοποθέτηση στο πώ ε, έχει τα tabs. Έχει την έννοια των spaces, δηλαδή ένα συνοθήλευμα από πράγματα, και έχει τα profiles. Όπου τα profiles είναι ίδια με τα Chrome profiles, δηλαδή εγώ μπορώ να με login στο ίδιο site με διαφορετικό λογαριασμό σε κάθε profile. Ενώ τα spaces έχουν την έννοια ενό project, για παράδειγμα, ενό πράγματο, πιο γενικότερου. Και είναι μια μίξη μεταξύ πολλών ανοιχτών tabs. Και, και, bookmarks. Δηλαδή, αντί να κρατά τα πάντα σε bookmarks, τα ανοίγει σε tabs και κάπω θα διαχειρίζεται αυτό και μπορεί να ξαναπάσει εκεί πέρα. Μετά τα κλείνει και φεύγουν και από bookmarks. Οπότε έχει μια λίγο έτσι διαφορετική λογική. Έχει προφανώ και κάποια AI features. τα οποία δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι κάνω Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Αλλά तάχει. 90% των εταιρεών είπαν ότι ήταν κατά 70% πιο παραγωγικοί οι υπαλλήλοι του με τα AI tools μα. Αυτό, ναι, κάπω έτσι. Και τι άλλο καλό έχει. Ε, Ακαλά, και έχει και ένα, μια φανταστική λειτουργικότητα η οποία παίζει να είμαι ο μόνο που του αρέσει, αλλά είναι τρελή. Έχει, μπορεί να τραβήξει screenshot μια σελίδα, αλλά κάνει snapshot HML elements αυτό. Τι εννοεί. Ε, Πατά να κάνει screenshot. Και ναι. όπω κάνει mouse over, αυτό προσπαθεί να καταλάβει yeah. ποιο έλεγμα θε να βγάλει εσύ screenshot και στο κάνει highlight. Έλα ρε. Και το βγάζει με τη μία. Φοβερό. Το οποίο είναι Ω, oh, oh, τόσο μικρή χαζή λεπτομέρεια, η οποία όμω μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ Οπότε, ωραία. Ε, πολύ ε, ωραία. Ε, τον δοκιμάζω και εγώ τώρα να δω πώ παίζει. Στο, iPhone δεν με έχει βολέψει ιδιαίτερα πολύ. Okay. Ε, μάλλον με το Safari θα συνεχίσω. Ο οποίο και αυτό έχει profiles τώρα. Ναι. Και είμαι λίγο διχασμένο. Και ξέρει τι άλλο έχει, αν θε να έχει spaces. Τι. Δεν το τόση ώρα. Tab groups. Α, Τα tab groups, α πούμε, στον Chrome δεν μπορεί ποτέ να τα, ευχαριστηθώ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το, τι να πω. το κεφάλι μου αυτή. Αυτά πάντω. Τέλεια. Μικρή κουβέντα.fm slash S05 slash S05. Όχι, E01. Μεγάλε ε, 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 Πάμε για σεζόν 23-24. Χαμός. Τέλεια. Αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.